Καλώ ήρθα ή καλώ ήρθε. Καλώ ήρθα. Καλώ ήρθαμε. Καλώ ήρθαμε. ήρθαμε. <laughs> Πώ είσαι, Είμαι ωραία, εσύ. Νιώθει καλά. Νιώθω πολύ ωραία, όπω πάντα. Σε ευχαριστώ. Από πότε έχουμε να το πούμε από κοντά, ενώ τηλεοπτικά, γιατί όλο και κάπου κουκουλάμε. Ε, πρέπει να είχε ε, ξεκινήσει όλη η ιστορία με τον κορονοϊό, γιατί θυμάμαι το συζητούσαμε και λέγαμε ελπίζω να μην ε, πάει Είμα παραπέρα. Είμαστε Πρέπει ευγή... να βγει... και η τελευταία εκπομπή, μη σου πω και ναι. μετά καραντίνα. Ναι, ναι. είχε βγει το προηγούμενο το γράψε Ναι, το γράψει τη δική σου ιστορία. Αν ναι. ήθελα και να ξέρα, θα ήθελα πάρα πολύ να δω τα τετράδια που έγραψε ο κόσμο μέσα σε αυτό το διάστημα. Τι, τι, τι αλήθειες πραγματικά θα έχουν αυτά τα τετράδια. Απίστευτο. Ναι. Δεν ξέρω, ήταν η ζωρική περίοδο για σένα, ήταν. Ήτανε πολύ μέχρι το που αποφάσισα να μην αφήσω χώρο και χρόνο να το σκεφτώ πολύ. Ε, άρα, να με επηρεάσει πάρα πολύ. Δηλαδή, έπίξα στη δημιουργικότητα. Αυτό έσωσε. <laughs> <Να το> πήγες <laughs> Στο άλλο άκρο, το έβαλε <laughs> ε, το, το, το όλο, φουλ τη μηχανέ <laughs> δηλαδή. Ναι, <laughs> δεν είχα πραγματικά χρόνο να σκεφτώ κάτι άλλο. Δηλαδή, και σε επίπεδο Island of Man στον οργανισμό και εγώ παραγωγικό στο κομμάτι τη συγγραφή. <laughs> ε, ε, χτίσαμε πάρα πολλά πράγματα την περίοδο αυτή. Και ε, ε, αυτό μα κράτησε ζωντανού, ξεκάθαρα. Η αλήθεια γεννήθηκε μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Και όταν λέω Η αλήθεια, εννοώ το βιβλίο του τελευταίου του Νικόλα. Ένα συναρπαστικό ταξίδι στι οκτώ ανθρώπινε ανάγκε. Έχω να σε ρωτήσω, αλλά θα επανέλθω στην ερώτηση. Γεννήθηκε μέσα στην καραντίνα, ή είναι λίγο πιο πρόσφατο σε εμά, σε πιο φυσιολογικέ συνθήκε, η συγγραφή του. Η αλήθεια, Ανδριανή μου, είχε τελειώσει πρώτη τη εκδοχή πριν βγει το προηγούμενο Α. έργο, δηλαδή ε, τον Νάτα. Νοέμβρη του 19. Μέσα στην καραντίνα ε, γράφτηκε νομίζω η τρίτη, η τέταρτη φορά. Και όταν λέω γράφτηκε, οι ιδέες ήταν εκεί ε, πάνω κάτω οι ίδιες. Η φιλοσοφία, οι σκέψεις, οι ιδέες λοιπά του βιβλίου. Ε, οι ήρωες όμως, επειδή επηρεάστηκα πολύ και από αυτό που συνέβαινε τότε, ε, ε, ο ήρωας είναι πολιτικός, mm -hmm. Και μπαίνει σε μια διαδικασία να αναζητήσει μια αλήθεια που τότε στο δικό του το μυαλό ήταν το πώ θα κερδίσω την αγάπη των άλλων. Γιατί πίσω από αυτό ε, που όλοι ψάχνουμε την απάντηση σε αυτό το ερώτημα, από την ώρα που γεννιόμαστε και γατζονομαστε στο στήθο μαμά, αγάπη ψάχνουμε μέχρι την ώρα που αφήνουμε την τελευταία μα πνοή. Αλλά αυτό ήθελε να απαντήσει σε αυτό το ερώτημα για να κερδίσει δύναμη και εξουσία. Γιατί τι σου λέει άμα με αγαπάνε όλοι, Θα Ο μπορώ θα να κάνω τα, τα, τα πάντα. Μου. Άρα αυτή είναι η αρχική αλήθεια που ψάχνει. Και καθώ γινόντουσαν όλα αυτά τα πράγματα α, και βλέπαμε και στο κομμάτι των social media ε, περίεργα πράγματα, πώ που χάνονταν ανάλογα με το αν α, α, με το α, γενικό αφήγημα συμφωνούσε <συσχε> ή όχι, πηρεάστηκα και υπάρχουν κομμάτια, α, άλλα πιο εμφανή και άλλα λιγότερο, τα οποία α, α, παραπέμπουν σε αυτό που ζήσαμε. Λοιπόν, για πες μου τώρα. Ο ήρωάς μας ψάχνει η δική του η αλήθεια Στη, στην, στην πρώτη της εκδοχή. είναι Αυτό που αναζητά είναι η αγάπη. Η αγάπη mm. από όλους. Να τον αγαπούν όλοι. Πώς θα καταφέρει να τον αγαπήσουν όλοι. Το τι θα το κάνει θα το δούμε στην πορεία. <laughs> <laughs> Λίγο σαν το, 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 το βιβλίο «Το άρωμα του Ζυσκίτε» <laughs> που ήθελε ξέρεις, να κάνει και τελικά κατάφερε και έφτιαξε αυτό το άρωμα mm. και δεν ξέρω να θυμάσαι στο τέλος, το ξέσκισαν. Έτσι. Ναι. Το έκανε βέβαια όχι. σκοτώνοντας ο άνθρωπο, δολοφονώντας, Αλλά ναι. Ε, επηρεάστηκα και από αυτό το ανάγνωσμα τη παιδική μου, τη εφηβική μου. Δεν είναι νοικίας. βίαιο πάντα στο <laughs> βιβλίο θέλω να σα πω, Όχι. Είναι, είναι, είναι πιο συμβατό σε, σε φυσιολογικέ συνθήκε και ανθρώπινε σχέσει. Και είναι ένα ταξίδι προ τα μέσα σίγουρα 100%. Ο καθένα μα έχει τη δική του αλήθεια, έτσι δεν είναι. Αυτή δεν είναι η αφετηρία αυτού του ταξιδιού. Και μαζί με τον ήρωα, έχει τη δική του αλήθεια ο καθένα, ναι, και μαζί με τον ήρωα, ε, εγώ, αν θέλει, θα είμαι πάρα πολύ χαρούμενο στην ιδέα ότι ο καθένα από του αναγνώστε κάνει το δικό του ταξίδι προ τη δική του αλήθεια, με προορισμό τη δική του αλήθεια. Έχει λοιπόν ο καθένα τη δική του αλήθεια και σε σπρώχνει να την ανακαλύψει, να. να την ψάξει πρώτα, γιατί σύντομα δεν την ψάχνουμε, αφινόμαστε, να mm. τη βρει, να την, την αποδεχθεί και να την εκφράσει, χωρί κάποιο από αυτά. Έχουμε Ψάξεις, θέμα. Ψάξεις, βρεις εκφράσεις. Αποδεχτείς και εκφράσεις. Αποδεχτείς, σωστά. Ωραία, πώς θα την ψάξω να τη βρω την αλήθεια μου. Απλά θα ρωτήσω τον εαυτό μου, Ανδριανή, ποια είναι η αλήθεια σου. Ένας από τους τρόπους για να την ανακαλύψεις είναι να μπει στη διαδικασία να την αναζητήσεις. Δες όμως. Και να κάνει δηλαδή, αυτό το ερώτημα ακριβώ όπω το είπε, και α φαίνεται mm. απλοϊκό στον εαυτό σου. Τι ποια απλοϊκό, είναι αυτή η άτοιμη... αλήθεια. <Τι Τι> ποια είναι μου, που μια αυτή... ζωή ναι. Ποια είναι αυτή η αλήθεια. Αλλά, αλλά ε, την ψάχνουμε σε δυσθεώρητα μέρη. Είναι λίγο σαν να είναι ένα κοίτασμα κάπου πιθανότητα χιλιάδε χιλιόμετρα μακριά, και έχουμε ένα μηχάνημα αυτό που κάνει μπι-μπι-μπι. Από μπι. Ένα πι, 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 σκόπο, όπω ναι. το λένε αυτό, ναι. Και πολλέ φορέ μπορούμε να σκεφτόμαστε και να λέμε και αν είναι χαλασμένο το μέσο που θα με βοηθήσει να τη βρω, ας το καλύτερα. Ή αν. Γιατί μπορεί να είμαι από πάνω και να μην χτυπήσει γιατί mm -hmm. είναι χαλασμένο. Ή αν. Ε, είναι μια χαρά. Αλλά εγώ είμαι χίλια χιλιόμετρα μακριά από το κοίτασμα, τι γίνεται. Λοιπόν, δε, δεν είναι τόσο τραγικά τα πράγματα, γιατί ε, εδώ πρέπει να αναποδογυρίσουμε λίγο την όρασή μα, να κοιτάξουμε λίγο προ τα μέσα, να δούμε τι, ποια είναι τα πρέπει μα, ποια είναι τα θέλω μα. Τι είναι στερεοτυπικό, άρα επιβαλλόμενο ε, από γνωστικού και σόφρονες, κοινωνία, δασκάλου, ε, γονεί. που έχουν μπει όλα αυτά τα χρόνια. Ακριβώ, από αυτά μας. που θέλουμε και τι όχι. Δηλαδή, για, και όλοι το έχουμε βιώσει αυτό. Για πολλά χρόνια εγώ μεγάλο εγκαλοχήθηκα με την συλλογιστική ότι θα γίνω ένας δημόσιο υπάλληλος, δεν έχω τίποτα με τους δημόσιου υπαλλήλους, δημόσιο ούτε με τους γιατρούς, αλλά δεν με ενδιαφέρει η ιατρική να την εξασκήσω σαν επάγγελμα, ούτε αυτό το κομμάτι. Ε, έπρεπε να παλέψω να δω ότι αυτό ήταν επιβαλμένο γιατί είμαι, είμαι δασκαλοπαίδη. Ε, και οι δυο μου γονείς δάσκαλοι να. και έτσι είχα μεγαλώσει. Θέλει, θέλει λοιπόν μια αναζήτηση και μια δουλειά α, εσωτερική, που είναι όμω η ουσία. Υπάρχουν κέρυε ερωτήσει που πρέπει να θέσουμε στον εαυτό μα για να μα βοηθήσει, ρωτήμα. Λοιπόν, τώρα σε έχω εδώ μπροστά μου, δεν μπορώ να μην αντιλήσω πληροφορία από σένα. Ε, έχει ερωτήσει να κάνουμε, οι οποίε δεν είναι ότι έχουν μια συγκεκριμένη απάντηση ή ότι είναι εύκολη απάντηση, αλλά σε βάζουν στη ράγα τη ράγα αυτή τη αναζήτηση. Ποια είναι η αλήθεια μου, τι θα έκανα αν δεν φοβόμουν, αν έπρεπε, αν έπρεπε 9 με 5 να βρισκόμουν κάπου, να κάνω κάτι για το, το οποίο δεν θα πληρωνόμουν, που θα ήμουν, τι θα έκανα, αν έπρεπε να φύγω σήμερα από τη ζωή, αν ήταν να φύγω σήμερα από τη ζωή, τι θα έκανα. Εμ... Έχουν πολύ φαντασία αυτές οι ερωτήσεις. Έχουν πολύ φαντασία. Είναι αυτό που λες, αφέσου, άφησε το αχαλήνο το μέσα σου για να δει πού θα φτάσει. Ξέρεις, για να ξεπεράσει η πραγματικότητά μα τη φαντασία μα, το πιστεύω βαθιά, πρέπει πρώτα η φαντασία μα να ξεπεράσει την πραγματικότητά μα. Η, ναι. η, 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 σκέψη, οι η, η πράξει ναι. προπάρχουν να φύγω από το σκέψης. στερεότυπο που έχω μάθει ότι εμένα η δουλειά μου θα είναι 9 με 5 και θα είμαι υπάλληλο και θα κάνω αυτό. Πά το αυτό και δε πώ μπορεί να είσαι σε αυτό ντρο, στο, στον κόσμο αυτό με έναν εντελώ διαφορετικό τρόπο. Και 9 με 5 να είμαι, πώ μπορώ να κάνω αυτό το 9 με 5 να έχει αξία, νόημα, υπόσταση και μετά το 5 τι μπορώ να κάνω για να γεμίσω, ε, να το πω με του όρου του βιβλίου, ναι. για να εκπληρώσω τι πρωταρχικέ και τι ανώτερε ανάγκε μου. Α, ah, μπράβο, και πάμε στις ανάγκες που μου τις και στο εξώφυλλο. Οχτώ ανθρώπινες ανάγκες. Ακούω. Μία. <laughs> επιβίωση, <laughs> που είναι η μοναδική, που είναι ταυτόχρονα και έστικτο. <laughs> ναι. Ε, χωρίς αυτή, χωρίς αυτή δεν, υπάρχουμε. ξεκινάμε καν. Ε, θα έχει ενδιαφέρον όμω να δούμε και τι μη παραγωγικέ πλευρέ τη κάθε ανάγκη. Γιατί. <laughs> δηλαδή, τι είναι. <εννοείς. laughs> κάθε ανάγκη έχει την παραγωγική και, την, και τη μη παραγωγική τη πλευρά. Δηλαδή, ε, επιβίωση χωρί αυτήν δεν υπάρχει ναι. Παραγωγικό αυτό. Mm -hmm. Με, με, βοηθάει να α, είμαι ζωντανό. Η μη παραγωγική πλευρά τη επιβίωση είναι να, να, το κάνουμε συμβολικά, να το πούμε σαν έχω το πυθικάκι μέσα μου, το οποίο το πυθικάκι με θέλει ζωντανό, αλλά με θέλει η Ανδριανή μου μόνο ζωντανό. Δεν με θέλει να προοδεύω. Γιατί όταν, α πούμε, θέλω να διεκδικήσω έναν άνθρωπο στη ζωή μου και φοβάμαι ότι θα αποτύχω, το πυθικάκι μου λέει stop. Ξέρει yeah. τι συμβαίνει εκείνη τη στιγμή μέσα μου. Βιώνω, μάλλον εκρίνω κορτιζόλ και αδρεναλίνη που συνδέονται με το φόβο αυτέ οι ουσίε. Και το πιθιδάκι δεν θέλει να βιώνει τίποτα άβολο, τίποτα φοβιστικό, τίποτα mm. που το βγάζει από τη βολή του. Οπότε τι σου λέει, μην διεκδικήσει τη δουλειά που θέλει, τον άνθρωπο που θέλει, μην μιλήσει δημόσια, μην παρουσιάσει τον εαυτό σου μπροστά σε ανθρώπου, μην είναι εκεί στην άκρη. Ε, στην γιατί εγώ θέλω, σου. ναι, το Netflix μου, το πατατάκι μου, άρα μη καλή υγεία. Ε, κακή υγεία μη καλή υγεία, γιατί mm -hmm. καλή υγεία είναι μια επόμενη ανάγκη. Απλά να υπάρχω. Με τη δυνατόν λιγότερη κατανάλωση ενέργεια. Μπράβο. Φεύγουμε από την επιβίωση, πάμε στην ασφάλεια, ή στην καλή υγεία. Α πάμε στην καλή υγεία. Καλή υγεία, όχι υγεία. Έχει σημασία. Ε, και αυτό οι άνθρωποι τσουγκρίζουν με τα ποτήρια μα στι ε, συναθρήσει μα. Λέμε τώρα. Παλιά. Και πορώ, Πάνω απ' όλα υγεία. Και βλέπει ότι το επόμενο δευτερόλεπτο τρώμε ό,τι να είναι, πίνουμε ό,τι να είναι, ε, καταναλώνουμε ό,τι σκευ... σκευ... βρούμε μπροστά μα. Άρα λοιπόν. Η, η απέτηση για καλή υγεία ε, όλοι το καταλαβαίνουμε, αλλά παλεύουμε πιο πολύ για την επιτυχία να παρά έτσι, για την υγεία. Να με την ευχή να έρθει αυτό μέχρι εκεί. Ναι. Εμεί να μην έχουμε μπλοκή, να μην ναι. αναλάβουμε ευθύνη σε αυτό. Και, τέλειο. Και, και, Και υπάρχουν πολυάρρωστοι, πετυχημένοι νεκροί. Δηλαδή, αν δεν κάνουμε και ένα βήμα πίσω, να πούμε, τι, αυτό το πόδι που χτύπησα θέλει γύμναση. Αυτή η πλάτη που με πονάει θέλει, θέλει να τη φροντίσω και. Ε, Ό,τι άλλο τέλο πάντων αποσχολεί ναι, τον καθένα. Ναι. Τώρα, ε, θα υπάρχει μη παραγωγικό τρόπο να, να εκπληρώνω μια καλή, καλή, ανα, καλή ε, 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 ανάγκη σαν την υγεία. Η αιμονή με την καλή υγεία οδηγεί στη μη καλή υγεία γιατί ο ψυχισμό μα επηρεάζει αρνητικά και αυτό πάλι οδηγεί π. σε π. Π. προβλήματα. Ναι, θέλω να είμαι σε μια καλή φυσική κατάσταση, αλλά φτα... φεύγω από το, από το μέτρο πια του. Ασκούμε, γυμνάζομαι, φροντίζω το, τη διατροφή μου και πάω στο, στο εντελώ άκρο. Η που πολυ... καταπονώ πάρα πολύ mm. το σώμα μου από την πολύ ακραίε διατροφέ. Αυτό είναι ένα. Η, η πολύ έντονη άσκηση. Η κακή διατροφή και η κακή ψυχολογία είναι οι τρει πηγέ οι οποίε οδηγούν το σώμα μα στο να εκρίνει τοξίνη. Που ναι, η τοξίνη πάει και βρίσκει τα πιο αδύναμα οργανά μας και γενικά μας δυσκολεύει πάρα πολύ στην μας υγεία μας. Μας όλη την ενέργεια και, mm. και την υγεία μας στο ναι. τέλος. Άρα αυτό ακριβώ το οποίο α, λες α, είναι η παραγωγή παραγωγική της πλευρά. Πάμε στην ασφάλεια. Ασφάλεια. Σπουδαίο. Η, η, ασφάλεια, η ασφάλεια ανάγκη, ναι, δεν είναι συνέστημα. Η, είναι... Πολλά από αυτά είναι και συνέστημα, δηλαδή 9... η αγάπη που θα πούμε σε λίγο είναι ναι. και ανάγκη και συνέστημα. Και, yeah, και μια ας και ας ας το ανέφερε πριν, που λε ο καθένα έχει τη δική του αλήθεια, κάνω μια μικρή παρένθεση. Έχει τη δική του αλήθεια ο καθένα, αλλά υπάρχουν και πανανθρώπινες αλήθειε. Παράδειγμα, ε, το ότι έχουμε ανάγκη και δύο για ασφάλεια ισχύει mm. και όλοι οι άνθρωποι έχουν ανάγκη για ασφάλεια. Αυτό ότι είναι πανανθρώπινη αλήθεια. Εγώ όμω νιώθω ασφαλή ε, πιθανότατα με άλλον τρόπο από ότι εσύ. Εσύ μπορεί να νιώθει ασφαλή όταν προδεύει mm -hmm. και νιώθει ότι κάνει πράγματα τα οποία η, η βάση σου είναι στέρεα γιατί κινείσαι. Και εγώ να νιώθω ασφαλή, ασφαλής, όταν βαλτώνω. Ναι, 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 Άρα ναι, ναι. Άρα ναι. κάνω αυτό το διαχωρισμό. Άρα ασφάλεια. Αν νομίζω κάναμε ένα γκάλοπ παγκοσμίω, θα ήταν η νούμερο ένα ασφάλεια βάσει των πράξεων. Βάσει δηλαδή του τρόπου που διάγουν οι άνθρωποι τη ζωή του, την έχουν ιεραρχικά νούμερο ένα. Γι' αυτό βλέπει πολύ ναι. στασιμότητα ναι. γύρω ναι, θέλω, σου. θέλω να είμαι στο safety zone μου. Δεν θέλω να, να... να, να ρισκάρω, να mm -hmm. φύγω. Που, ναι, έρχεται σε σύγκρουση πολλέ φορέ η ασφάλεια με την πρόοδο. Ναι. Άρα είναι σημαντικό να είμαι ασφαλή, να μην νιώθω ότι θα πέσει το στούδιο στο κεφάλι μα, ε, ότι να έχω φάει, να νιώθω συναισθηματικά ασφαλή, ότι δεν θα μου επιτεθεί. <laughs> ταυτόχρονα, όμω, η υπερβολική ασφάλεια οδηγεί στην στασιμότητα, στο βούρκιασμα, στο μούχλιασμα, στο σκούριασμα. Καλά, αυτοί φαντάζομαι ότι αυτό έχει και, και παραμέτρου. Του στείλω ότι α κάτσω καλύτερα στο σπίτι μου, γιατί σήμερα βρέχει mm. και μπορεί να γλιστρήσω. Και να μην πάω π.χ. στη συνέντευξη ναι, που έχω κανονίσει, ναι. λέμε τώρα. Ναι. Ή, ή... ή φοβάμαι την έκθεση και θα βρω μια δικαιολογία να μην ναι. συναντήσω το την αντίθεση. Είναι πιο πολύπλοκο όλο ναι. αυτό το πράγμα. Οπότε πράγματος. είναι και η συναισθηματική ασφάλεια που σε υπερβολή πάλι οδηγεί στη μη έκθεση, στη μη πρόοδο και ούτω καθεξής. Αν φύγουμε τώρα από την ασφάλεια, μπορούμε να πάμε στην αναγνώριση. Μάλιστα. Η ανάγκη μας να ικανοποιήσουμε το αίσθημα σημαντικότητά μα είναι τόσο, τόσο εμφανή και τόσο σημαντική ταυτόχρονα. Και επίτρεψε αυτό Μας, μου, αυτό μα διακρίνει όλου. Όλου. Είναι συνώνυμο τη ανθρώπινη φύση. Κατά το, το χρήμα που λέει εμεί, σαν τη δόξα Είναι, κάπως είναι, είναι και ένα τρόπο, νομίζω, να, να ε, συνδέεται και με, την, με το ένστικτο τη επιβίωση. Δηλαδή, επειδή θέλει να ικανοποιήσει το εγώ σου, Κάνει κάνεις το καλύτερο για εσένα. Όταν το παρακάνεις όμως και το καλύτερο για εσένα γίνεται το χειρότερο για τους άλλους και αρχίζουν τα προβλήματα μέσα σε μια <laughs> κοινωνία. Ναι. Και αυτό που δεν έχουμε κατανοήσει οι άνθρωποι, ε, τουλάχιστον όχι μέσα από πράξη, μπορεί θεωρητικά να το καταλαβαίνουμε, είναι ότι είναι προς το συμφέρον μου να κοιτάξω το συμφέρον σου. Ε, 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 ότι ρίχνοντα τον εγωισμό μου, τρέφω ναι. τον εγωισμό σου. Ναι, Νικόλα, έτσι είναι, αλλά βιαζόμαστε, να ικανοποιήσουμε το δικό μα. Και κάτσε τώρα να σκεφτώ για τον Νικόλα. Έχει να υπάρχει χαμπάρι Νικόλα, ότι εγώ το καλό το κάνω και γι' αυτόν. Και το εύκολο πιο είναι, την ώρα που, που εγώ βιάζομαι, να σε διακόψω. Να, την ώρα που μιλάς εσύ για τη δική σου όμορφη εμπειρία στην Κένια, να σου πω εγώ, α, να δεις εγώ πού έχω πάει. Ε, και να αρχίζω να φωνάζω για τη δική μου wow, εμπειρία σε κάποιο τοξι, ε, τοξικό, πήγαν να πω, εξωτικό μέρος. Ε, και εκείνη τη στιγμή αυτό που συμβαίνει είναι ότι φωνάζω το εγώ μου, αλλά οι άνθρωποι που είναι εδώ, οι άνθρωποι που μας παρακολουθούν, ε, λένε, τι, τι τύπος τώρα αυτός, σιγά φίλοι, ποιος νομίζω τι είσαι. Άρα χάνω αυτό που πάω να κερδίσω. Ναι. Και από σένα και από αυτούς που μας ακούνε. Ή το να σαν ηγέτης εισαγωγικά ή μη λέξη, άνθρωποι που δημιουργούμε ομάδες ή συμμετέχουμε σε ομάδες. Να υποτιμήσω όλου του συμμετέχοντες σε μια ομάδα για να αναδειχθώ εγώ. Τελικά κατα... καταφέρνω στο τέλο, βραχυπρόθεσμα κερδίζω, μακροπρόθεσμα χάνω. Τότε, λοιπόν, να φύγουμε από την αναγνώριση, να δεχθούμε όμω γιατί έχουμε ενοχοποιήσει την αναγνώριση και την ανάγκη για ικανοποίηση αυτού του αισθήματο. Ότι γι' αυτό και στο Κομωδίνο, στο βιβλίο το αντίστοιχο, ε, με τον περίεργο αυτό το τίτλο, μιλούσα για τον καλό εγωισμό. Να το διακρίνουμε τον εγωισμό. Γιατί το εγώ δεν μπορεί να είναι ενοχοποιημένο, δεν μπορεί το εγώ να είναι προβληματικό και όλα τα εγωιστικά. Τα εγωιστικά εντάξει, το, θα Ό, το δεχθούμε. Είναι προβλη, προβληματικά. Ναι, ε, θέλει και αυτό τέλο πάντων την περιποίησή του, την οριοθέτησή του. Θέλει, θέλει και εκεί την ισορροπία του όλο αυτό το πράγμα. Αλλά να μην το κοιμίζουμε τελικά. Όχι. Α, αυτό που λες είναι μεγάλη κουβέντα. Η, πόσο έχουμε ενοχοποιήσει και την ικανοποίηση αυτών των αναγκών, αν θέλουμε να το δούμε μια ναι, άλλη ανάγνωση. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που λε. Και χαίρομαι που το αναδεικνύει. Γιατί το να γυρίσει και να μου πει: Ωραίο το ζυβάκι που φορά σήμερα, Νικόλα. Γιατί ξέρω εγώ, το πήρα προχθέ. Και το, το, επέλεξα. Με yes. Ευχαριστώ. <laughs> Επέλεξε. Και μου πει: Ωραία, έχει πολλά μωρέ τώρα. Ε, με, 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 αυτό, με τρώει, πολύ ζεστό κτλ. Μπορώ να πω ένα απλό ευχαριστώ. Δηλαδή, αυτό το να θέλω, ή αυτό το κλασικό παράδειγμα είναι: Δεν μου πέτυχε η σάλτσα που λέει η μαμά, α λέμε, ωραίο το τα μακρόνια σου, Ρωμάνα ε, σήμερα. Θέλει λίγο αλάτι παραπάνω. Δεν και... Θέλε... <laughs> <laughs> λίγο... Αυτό, αυτή η και... συμπεριφορά από πίσω, τι, τι δουλίτσα θέλει. Από πίσω αυτή η συμπεριφορά. Ε, ε, έχει, καταρχά, είναι σαν να λέει εκείνη τη στιγμή. Ε, ε να μα λέει ότι δεν έχουμε γούστο. Δηλαδή, άμα μου πει ωραίο το, το, το μπλουζάκι και πω, έλα μου, τώρα τα λακίνη και τα λοιπά, να σου λέει δεν έχει γούστο. Άρα λέει κάπω σε προσβάλλω. <laughs> και λίγο μεταξοβαρό και αστείο. <laughs> Από την άλλη όμω, αυτό που είναι είναι ότι σε σπρώχνω να ικανοποιήσει περαιτέρω το αίσθημα σπουδαιότητά μου. Mm -hmm. Πε μου κι άλλο για το ζυμπάγκο, mm -hmm. πε μου κι άλλο για το φαγητό μου ή φαντάσου πόσο καταπληκτική μαγείρησα είμαι που με μη πετυχημένη τη σάλτσα σου αρέσει. Wow, δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Όλο <laughs> ποτέ, <ολλά φαλικάνει> <ολλά> αυτό το συλλογισμό. Ποτέ <του> έβλεπα μόνο μία ανασφάλεια σε αυτή τη συμπεριφορά. Ναι, ανασφάλεια, έχει. Αλλά έχει, έχει. ανασφάλεια με την πολύ επιφανειακή ανάγνωση ότι ε, δε, δεν πιστεύω ότι το φαγητό μου θα είναι πολύ ωραίο, ούτε πιστεύω ότι τα ρούχα που αγοράζω μου ταιριάζουν. Αλλά τελικά από πίσω γίνεται πόλεμο έχει, και, ολόκληρο σκέψεων. Ναι, ναι, αλλά και αυτό που λες ισχύει. Δεν είναι ή υπερφύαλο ή ταπεινότητα στο, στο ναι. βαθμό του να προσβάλλω και να υποτιμώ. Ε, ε, το, το μέσα μου, γιατί οι άνθρωποι που από αυτό, ε, ε, ένα, μία από τις εκφάνσεις μία αγάπη, της μη αγάπης απέναντι στον εαυτό μας, είναι αυτή η εσωτερική ομιλία του δεν αξίζω, το πάλι βλακέ, έκανα, το ηλίθες που είμαι, ή την ώρα που μου λες εσύ κάτι ωραίο, ένα κοπλιμέντο, ή πας να με κεράσεις, όχι, όχι, όχι. Και, να έβγαλα ένα βίντεο σήμερα γι' αυτό. Αν δεν ε, ε, είμαι διατηρημένος να δεχθώ αυτό που απλόχερα μου προσφέρει. ένα κοπλίμεντο. το κέρασμά σου αύριο που θα πιούμε ένα καφέ. Πώς θα διεκδικήσω αυτό που δεν μου προσφέρεται. Αχ, ah, 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 τι κουτί άνοιξε τώρα. Και αν δεν διεκδικήσω αυτό που oh, δεν μου προσφέρεται, δεν θα ποτέ πάω αυτό. ποτέ στο επόμενο επίπεδο. Δεν θα πάω παραπέρα. Ε, Διεκδικώ αυτό που δεν μου προσφέρεται, δεν σημαίνει σου κάνω κακό. No. Ε, μπορώ να σε συμπεριλάβω σε αυτό, μπορώ... Μέσα σε όλο αυτό, Νικόλα, εσύ βλέπεις και κοινωνικά πρότυπα, βλέπεις στεγανά που έχουν μπει από την κοινωνία μας, τις συμπεριφορέ μας, ότι... Μόνο πρότυπα ε, και στεγανά βλέπω. Ε, ε, ξέρεις το... μου θυμίζει λίγο τη φρασούλα ότι εντάξει πήρε ένα τώρα σταμάτα. Ε, δεν χρειάζεται πάντα να λες όταν σε κυρνά, να είσαι πιο αυστηρό, ότι να λες ευχαριστώ δεν θέλω. Το ότι καλό που σου συμβαίνει εδιένει, να μην το λες, να μην κρύψε λόγια. Είναι... Γιατί μπορεί να σε ματιάσουν ή μπορεί δεν ξέρω τι. Εκεί, αν δει τον υπότιτλο, λέει μύθη να καταρρύψει, όχι στο, πούσε, στο άλλο. Σε πώ, σε σε αυτό. Να, ναι. Ε, 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 έχω βαλθεί. Με γύρω από την ευτυχία και α, την ευτυχία. Αν με ρωτήσει τι, τι, τι ουσιαστικά νιώθει ένα άνθρωπο. Ε, αυτό που νιώθει είναι μελετητή ανθρώπινη συμπεριφορά. Μ' αρέσει να μπαίνω στι έννοιε μέσα, να ψάχνω λίγο το μέσα μου, γιατί επειδή έχουμε κοινέ αλήθειε, πιθανότα μια δική μου αλήθεια ή μια δική μου συνειδητοποίηση να αφορά και σένα. Mm -hmm. αν, αν στην πω και πει ναι, ρε Νικόλα, πώ είπε πριν. Α, δεν το είχα σκεφτεί. Ε, αν ισχύει για σένα, μπορεί να ισχύει και για κάποιου ακόμα. Ε, ε, εμένα αυτό μου δίνει μεγάλη χαρά. Να, να δώσω σε ένα κουτάκι κάτι, κάνοντας το λόγο σε έναν άνθρωπο και να το φέρει μαζί του και να καταλαγιάσει λίγο το μέσα του. Επειδή ξέρει. Οπότε είμαστε, είναι γεμάτη η κοινωνία μας. Από στεγανά, από στερεότυπα τέτοιου είδου. Που τελικά στον πυρήνα μα είμαστε οι ίδιοι. οι ίδιοι, βρε αδερφέ, οι ίδιοι είμαστε φτιαγμένοι από το ίδιο υλικό. Και άμα μα ξεψαχνίσει και μα βάλει κάτω και μα αφήσει εκεί στο... στη γωνίτσα και αφού κλάψουμε και κάνουμε το λίγο αυτό, αυτό που θα σου πω και θα μου πει είναι το ίδιο πράγμα. Κοινέ ανάγκε. Να, αυτό συζητάμε αυτή τη έτσι, στιγμή. Έτσι, έτσι, και ο καθένα κάπου εκεί θα βρει και τη δική του αλήθεια. Εσύ την έχει βρει τη δική σου αλήθεια. Η αλήθεια να προσαρμόζεται συνεχώ. Όπω και ο σκοπό ζωή για τον οποίο εκεί μιλά ή ε, σου άρεσε, προφανώ για να έχει <σομίλει> βάλει το καζατζάκι και το νόημα <σομίλει> ή το σκοπό έτσι σε πόστερ, δίνει πάρα πολύ έμφαση και πάρα πολύ μεγάλη αξία. Όπω και ο σκοπό ζωή, είπα να προσδιορίζεται. Και... Ε, αλλά ο πυρήνα νομίζω είναι ένα. Ε, είτε εγώ το, 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 το πω, είναι αυτό που ακριβώ που έλεγε πριν, ε, είτε πω ότι όραμά μου είναι να βοηθήσω ανθρώπους ανθρώπου να βρουν το δικό του όραμα. <σομίλει> είτε πω θέλω να εμπνεύσω ανθρώπους και μέσα από αυτό εμπνέομαι. Όπως και αν το πω. Ε, ουσιαστικά καταλήγουμε ότι οι άνθρωποι, ο σκοπός μας είναι να βιώσουμε τα συναισθήματα που είναι κοινά ε, που θα προκύψουν από την εκπλήρωση των αναγκών μας. Όταν εκπληρώνεις την ανάγκη σου, όποια και αν είναι αυτή, είναι για την ασφάλειά σου, είναι η ανάγκη για αγάπη, είναι η ανάγκη για καλή υγεία, είναι η ανάγκη για τις υπόλοιπες τέσσερις που έχω έρθει αδιάβαστη και να μείνω <laughs> στο μάθημα γιατί <laughs> δεν θυμάμαι τώρα τι είπε ο Νικόλας. <laughs> Όταν συμβαίνει αυτό, είναι σαν να μπαίνουν τα, 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 τα κομματάκια του παζλ σε μία σειρά και διαμορφώνεται μία εικόνα. Εγώ έτσι το έχω λίγο στο μυαλό μου. Απ, και έχεις Ωραία. μία εικόνα τη ζωή σου. Αυτό θα ξανανακατευτεί μετά από Ωραία. λίγο. Μπορούμε να διατηρήσουμε αυτή την, Καθαρή ματιά, να ξαναδούμε τα κομμάτια του πάζλ και να τα ξαναβάλουμε στη θέση του. Να, να, να το πάω ένα βήμα, δεν ξέρω, δεξιά-αριστερά, παραπέρα, παραπίσω, ναι. δεν ξέρω. Να το προχωρήσουμε λίγο. Αυτό που λε. Ε, όχι μόνο έχει νόημα αυτό να το επαναδιαχειριζόμαστε, για να καταλήγουμε πάλι πού, να φτιάχνουμε την ίδια εικόνα, την εικόνα τη δική μας, την εικόνα του αυθεντικού αληθινού εαυτού μα. Ε, συχνά μιλάω για την έννοια του ιδανικού εαυτού. Που ο δεν είναι ο τέλειος, αλλά ο καλύτερο μπορούμε να γίνουμε. Να Όσο προχωράει. Όσο όμω ξέρει, κάθε φορά που έρχομαι εδώ σου λέω και κάτι που έχω καταρρύψει. Πάντα. Αν δει και την προηγούμενη εκπομπή, Δεν πάλι ωραίο. νομίζω κάτι τέτοιο είπα. Ναι. Ε, όχι. Ε, προ ε, συνέχεια λογοκρίνω τον εαυτό μου για να δω τι κρατάω και τι αφήνω. Ε, Καλύτερα από τον ιδανικό είναι ο αληθινό. Ή και ο ιδανικό αληθινό είναι, ή ο ιδανικό μπορεί να είναι ο πραγματικά αληθινό, ο αυθεντικό. Αυτό που. Νιώθει απελευθερωμένο από τη φυλακή τη γνώμη του άλλου, γιατί δεν φοβάται να πει την αλήθεια που πιθανότητα θα ενοχλήσει. Αλήθεια, απελευθέρωση, φόβο, άμα τα βάλει όλα αυτά σε μία συνάρτηση, σου κάνουν τη ζωή μα. Εγώ κάπω έτσι το καταλαβαίνω okay. και για μένα ήταν πολύ απενοχοποιητικό αυτό που διάβασα εδώ, όλο αυτό που διάβασα. Δηλαδή, άρχιζε και μου έβγαζε κομματάκια από πάνω, πέπλα, πέπλα, τα φίλτρα. Yeah. Μου αρέσει και η λογική ότι είναι μία ιστορία και ότι είναι ένας ήρωας που βλέπουμε όλο αυτό το νόημα και το μήνυμα που θέλεις να μας περάσεις μέσα από τη διαδικασία που το ζει ο ήρωας. Το κάνει λίγο πιο παιχνίδι. Πιο ναι. πιο, όχι πιο παιχνίδι, κάνει αυτό το triggering στον εγκέφαλο. Άλλη μωρέ, δεν αφορά εμένα τώρα, δεν είναι κάτι που το διαβάσω να το μάθω. Είναι αλλουνού υπόθεση. Και ναι, ε, το, το νιώθω αυτό που λες. Σίγουρα δεν έχει κάτι να μάθει κανείς ε, ή παρά μόνο αν ε, πούμε ότι η γνώση του ποιο είμαι και για το τι έχω ταχθεί να υπηρετήσω ε, και το πώς θα είμαι πιο γαλήνο και πιο ελεύθερος και πιο εγώ, ε, ναι, εκεί ίσως αυτό έχει νόημα να πει κάποιος ότι το μαθαίνω, ε, γιατί μαθαίνω τον εαυτό μου συνεχώς κάθε έτσι μέρα έτσι είναι. από την αρχή. Λέει κάποια στιγμή, ε, χτίσε τη σχέση με σένα Ερωτεύσει πράξου. Όχι με τη λογική του ναρκισισμού, ερωτεύσει ό,τι έχει κάνει, αλλά κάνε πράξει που θα είναι ερωτέσιμε για σένα, ναι. από εδώ και πέρα. Και μία από τι πράξει που μπορούμε να κάνουμε είναι να εκπληρώνουμε τι ανάγκε μα, γιατί οι ανάγκε μα, αν δεν τι γνωρίζουμε, πώ θα τι εκπληρώσουμε, είναι σαν τα παιδιά μα. Επειδή μπορεί να το, να το, να το αντιληφθεί αυτό. Σκέψου τα παιδιά σου να μην, κρυώνουν και να πεινάνε και να μην μπορεί να τα τασει και να α, τα ζεστάνεις. Πώ θα νιώθει. Είναι μια, ένα χαοτικό συνέστημα αυτό. Μια αίσθηση ανεπάρκεια και όλων των υπολείπων. Ό,τι αρνητικό υπάρχει, παπ, ξεπηδάει και βγαίνει από εκεί. Αυτό είναι ο λόγο που πολλοί από εμά νιώθουμε αίσθημα καινού, τύψει, προβληματισμού και δεν ξέρουμε τι μα στέει στην καθημερινότητά μα. Γιατί δεν εκπληρώνουμε όλε τι ανάγκε μα. Είναι σαν να ζητάνε τροφή γύρω-γύρω γύρω τα κοτοπουλάκια και να μην μπορούμε να δώσουμε τίποτα. Νικόλα, θέλω καταρχά να σε ευχαριστήσω για τα δώρα που μου έφερε. Αλήθεια σε ευχαριστώ. Χαρά το σκέφτηκε και ε, το έκανε. Είναι πολύ ωραία. Η πρώτη σκέψη είναι: δε, δε, Δεν κάνει τίποτα. Έλα τώρα, σιγά. Αυτή ήταν η πρώτη μου σκέψη. That's. Να η προσλαμβάνω σε αυτό που λέγαμε πριν. Και αμέσω μπαίνει η διαδικασία τη διαχείριση, ένα χαμόγελο ή ένα ευχαριστώ αρκεί. Σε ευχαριστώ πάρα <laughs> πολύ και σε ευχαριστούμε και εγώ για θερμά, το βιβλίο. Θερμά. Να είσαι καλά, το βιβλίο κυκλοφορεί. Βρίσκεται ήδη στα βιβλιοπολία. Η αλήθεια: Ένα συναρπαστικό ταξίδι στι 8 ανθρώπινε ανάγκε από τον Νικόλε Μιγνάκη. Εύχομαι να πάει πολύ μακριά και να είναι αφορμή για πάρα πολλά καινούργια πράγματα. Θα σου ξεδιπλώσει. Αλήθειε, πολλές. Ναι, είναι συνεχώ που υπάρχουν εκπλήξεις, είναι αυτό που λέγαμε πριν ξεκινήσει η εκπομπή, ότι όταν μπει σε αυτή τη ράγα, το να εκπληρώνει τι ανάγκε σου, είτε είναι μέσα από την οικογένεια, είτε είναι μέσα από μια ευρύτερη ομάδα, είτε στη γειτονιά σου, είτε που οι, οι ανάγκε που δεν προλάβαμε να πούμε, η αγάπη. Mm. Δίνω, παίρνω αγάπη, από τον εαυτό μου. Μεγάλο θέμα, τεράστιο. Mm. Και η πληρότητα, δηλαδή να αγγίζω ψυχές με κάποιον τρόπο. Έναν άνθρωπο, δύο, πέντε, να νιώθω ότι προσφέρω και το συνέστημα πίσω είναι τόσο α, της ευδαιμονίας, της πληρότητας, τόσο σπουδαίο και σημαντικό. Τελικά, η ευτυχία που λέμε είναι στιγμές, να πάλι μύθι, στο δικό μου το μυαλό η χαρά, η χαρά είναι στιγμές. Η ευτυχία μπορεί να είναι, αδριανή μου, μια μόνιμη κατάσταση. Γιατί ευτυχία δεν σημαίνει μόνιμη χαρά, αλλά μπορεί να σημαίνει χρηστή διαχείριση της λύπης. Με προβλημάτισε πάρα πολύ το το διάβασα μέσα στο βιβλίο και, και σε πολλά άλλα σημαίνει προβλημάτισαν, αλλά αυτό είναι το ωραίο όταν παίρνει ένα βιβλίο στα χέρια σου. Να αρχίσει να δουλεύει λίγο με τον εαυτό σου. Να αρχίσει να βλέπει εσύ πώ το αντιλαμβάνεσαι, τι καταλαβαίνει σε αυτή τη φάση τη ζωή σου και πώ αλλιώ μπορεί να το σκεφτεί. Νικόλα, να είσαι και, καλά. Και εννοείται ότι το φιλτράρει και κάποια, δεν, κάποια, είναι πολύ εντάξει να διαφωνήσει και να πει αυτό δεν μου κάνει. Αλλά τώρα ξέρω δεν μου κάνει γιατί μου ήρθε η πληροφορία αυτή. Και αυτό είναι κομμάτι yeah. που βοηθάει να φτάσουμε στην δική μα αλήθεια, έτσι δεν είναι. Να ξέρουμε θα μπορούσαμε, θα απορρίψω. Θα μπορούσαμε να μιλάμε πάρα πολλέ ώρε, το ξέρει. Η αλήθεια όμω είναι ότι έχει άλλε ανάγκε ο τηλεοπτικό <laughs> χρόνο. <laughs> το καταλαβαίνω πολύ. Πρέπει <laughs> να, να σταματήσουμε εδώ αυτή τη συζήτηση. Εσεί τη συζήτηση και το διάλογο με τον Νικόλου μπορείτε να τη συνεχίσετε παίρνοντα το βιβλίο, διαβάζοντά το και φαντάζομαι στη συνέχεια θα γίνουν και πολύ ωραία διαδραστικά πράγματα που συνηθίζει να κάνει πάντα. Να έχει ένα όμορφο απόγευμα. Σε ευχαριστώ θερμά. Για άλλη μια Σε ευχαριστώ μια πολύ για την παρέα και για τα δώρα και για όλα. Και να είστε και εσεί καλά. Το επόμενο Σάββατο θα τα ξαναπούμε. Άντε, σα βάζω μια πρόκληση. Να βρείτε την αλήθεια σα τουλάχιστον για αυτή τη φάση τη ζωή σα. Καλό απόγευμα.